Είμαστε ευνομούμενο κράτος. Λαμβάνουμε μέτρα που δεν είναι για προστασία της μιας, αλλά του συνόλου του λαού και των δύο κοινοτήτων. Και συνεπώς δεν δέχομαι τα όποια παράπονα ή τη συναπόφαση για θέματα που είναι καθαρά θέμα αρμοδιότητα της κυρίαρχης ή της κυβέρνησης της κυρίαρχης Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αύριο έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο, είναι ένα θέμα μεταξύ άλλων που θα συζητηθεί. Ποια άλλα μέτρα ενδεχομένως σκέφτεται η κυβέρνηση να υπάρξει παράταση σε αυτό το κλείσιμο των οδοφραγμάτων ή τοποθέτηση κάποιων θερμοκαμερών? Είναι κάποια πλάνα τα οποία επεξεργάζεται η κυβέρνηση? Επεξεργάζεται η Υπουργική Επιτροπή, σειρά από μέτρα. Όταν λαμβάνονται, θα ανακοινώνονται. Τώρα η ανανέωση ενδεχόμενων είναι, διότι δεν έχουν αρθεί οι λόγοι για το ισοπεβλήθησαν οι περιορισμοί σε κάποια των οδοφραγμάτων για να γίνεται, επαναλαμβάνω, αποτελεσματικότερος έλεγχος και μόνον. Δεν αποκλείομαι τον οποιονδήποτε να μεταβεί. Υπάρχουν 5 εν συνόλο ανοιχτά οδοφράγματα. Εκείνος ο οποίος ζήτησε και άλλη, τη διάνοιξη και άλλων οδοφραγμάτων ήμουν εγώ. Ας απαντήσει γιατί δεν ανοίγει το οδόφραγμα του Λιμνίτη, ας μου απαντήσουν γιατί δεν ανοίγουν το οδόφραγμα του Πυρωή. Και να μην ξεχνούμε ότι μόλις πρόσφατα πέρυσι άνοιξε το οδόφραγμα της Δερίνιας. Συνεπώς δεν δέχομαι τα μέτρα που μια κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν, όπως όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι γίνεται τάχα εις βάρος της μιας είτε της άλλης κοινότητας. Θα αλλάξουμε θέμα στο